Πόσοι άραγε να είναι οι επαγγελματίες αυτοί οι οποίοι φιλούν θερμοπύλες στον κλάδο τους και αναφέρομαι στους κουδουνοποιούς, είναι ελάχιστοι, μετρημένοι στα δάχτυλα ίσως του ενός χεριού. Εκεί θα πάμε σε έναν από αυτούς, σε έναν που αγαπά την παράδοση, σε έναν που τιμά το επάγγελμα του κουδουνοποιού και τιμά βέβαια αυτή τη σκυτάλη που πήρα από τους αρχαιότερους και τους παλαιότερους. Θέλω να πάμε στον κύριο Χρήστο Παπαδήμα, κουδουνοποιός, ο οποίος κρατά άσβεστη, το αναφέρουμε και στον τίτλο μας, την φλόγα της παράδοσης. Και για συμβολικούς λόγους θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με την συγκεκριμένη σύνδεση με το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παπαδήμα, να μας πει περισσότερα. Πώς είστε, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε. Σας ευχαριστώ. Καλά είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω λίγο να μας πείτε, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πώς ξεκίνησε έτσι η ασχολία σας με αυτό το επάγγελμα, από μικρός, και από πού μάθατε την τέχνη? Εγώ ήταν κάποιοι γείτονάς μου και το καλοκαίρι πήγαινα σχολείο, γυμνάσιο, λύκειο, τα καλοκαίρια συγχρόνως, δουλειά στην τάση Κώστας Γιαννικούλης. Μετά τελείωσα από φαντάρος, έκανα ένα εξεπαγγέλματος και τα τελευταία 25 χρόνια δραστηριοποιούμε στον χώρο μόνος μου. Παλιά έμπισα φημιζόταν για τα κουδουνοποιία, είχε 10-15 μαγαζά. Όπως σας είπα, τα τελευταία 25 χρόνια ήμουν από τους τελευταίους της Άνφισσας. Τώρα που δεν υπάρχει κάποια άλλη. Είναι δύο κατηγορίες κουδούνια, στέλνω και στην Κρήτη. Είναι τα τσοκάνια αυτά εδώ. Τα κάνουν πολύ στην Κρήτη. Έχουν πολύ κτηνοτροφία το νησί. Ξέρετε κάτι, βλέποντας αυτές τις εικόνες, θέλω να μου πείτε λίγο πόσο δύσκολη είναι η κατασκευή ενός κουδουνιού. Δηλαδή πόσο χρόνος απαιτείται και ποιες και οι κατηγορίες του. Γιατί οι περισσότεροι, οι νεότεροι, ακόμα και κτηνοτρόφοι, μικρά παιδιά, δεν γνωρίζουν. Είναι φωτιά, καμίνι και σφυρί. Τώρα αυτό το τσοκάλι πηγή, τρία τσοκάλια, κάνω μία μέρα να φτιάξω. Να το βάλεις στη φωτιά και να σου τσοπίσει και να πάει ο κόπος χαμένος. Είναι 12 μεγέθη τσοκάλια, τρία κουδούνια τα σκέντρα που κάνω και στην Κρήτη. Ναι. Αυτό μου το πήρε από την Ήδρα, από ένα μοναστήρι, θέλει ένα σκοπούλι 50, να χτυπάει την ίδια φωνή. Πού πρέπει να τα βγάλω ακριβώ την ίδια φωνή, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν πολλά κοπαδιά όπω και σε όλη την Ελλάδα, όπω και στην Κρήτη, γιατί το κάθε ζώο ξεχωρίζει ποιο είναι το δικό του φωνή, το τσοκάλι, και μαζεύει στο δικό του κουπάδι. Δεν μπερδεύεται με άλλα ζώα. Σωστό, έχει ένα ξεχωριστό ήχο. Έχει ένα ξεχωριστό ήχο. Και εδώ πει ήταν καμίνι σφυρί, με την πελάσια τέλος πάντων. Αυτή είναι μία κατηγορία. Μία κατηγορία, ναι. Ποιες άλλες κατηγορίες υπάρχουν? Κατηγορίες είναι και τα στρόγγυλα. Τα κουδούνια αυτά τα πλακή τα βάζουμε συνήθως στα γύρια. Και είναι και τα στρόγγυλα. Τώρα έτυχε αυτή την ώρα που είμαι σπίτι μου. Δεν κοιτάξτε. Είναι και τα στρόγγυλα, τα βάζουμε στα πρόβατα. Στα πρόβατα. Ή στα μοσχάρια. Υπάρχει ζήτηση. Υπάρχει ζήτηση. Ναι, εντάξει, ή περισσότεροι λένε τώρα πολυτέλεια στις μέρες μας. Εντάξει, δεν με φανταστείτε πολλά πράγματα. Βγάζουμε με το κάμα τόμος, μεγαλώνουν τρία παιδιά, αυτό. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Εντάξει, δραστηριοποιούμε στο χώρο 25 χρόνια. Ξέρετε κάτι, επειδή οι περισσότεροι αναζητούν και την ευκολία, καθώς όπως μας είπατε βγαίνει ένα μεροκάματο, σας έχει περάσει αυτά τα 25-30 χρόνια από το μυαλό η σκέψη ότι μήπως θα πρέπει να ακολουθήσω ένα διαφορετικό δρόμο, μήπως θα πρέπει να εγκαταλείψω αυτό το επάγγελμα? Εντάξει, τώρα εγώ εκεί βρέθηκα, το πολεμάω. Εντάξει, έχω κάποιους πελάτες, κάποιους κοινοτρόπους, κάποια pet shop. Δουλεύω κάπως. Εντάξει. Μάλιστα. Εντάξει, δόξα το. Ξέρετε, μιλάμε για το παρόν, μιλάμε για το σήμερα. Βλέπετε μέλλον πάνω στο επάγγελμα? Βλέπετε δηλαδή παιδιά τα οποία έχουν την ικανότητα, εντάξει, από τη μία και τη θέληση να το ακολουθήσουν? Ό,τι δουλειά να κάνεις χρειάζεται αγώνας, όπως και αυτή η δουλειά. Θα αρχίσεις να αγωνιστείς, θα πάει στο μετοκαμαντό σου. Όλες οι δουλειές έχουν τρέξιμο, μουσκησίες και όλες οι δουλειές. Έχω δύο αγιψάκια, έρχονται τα καλοκαίρια να ακολουθήσουν. Εντάξει, αν πάρει διαγράμματα, εγώ σου πάω να τη μάθουν τη δουλειά και ας κάνω ό,τι θέλουν. Πόσα κουδούνια μπορεί να φτιάξεις σε μία μέρα? Ένα λόγο στο μέγεθος, στο σχέδιο, δηλαδή όλη τη μέρα μπορεί να φτιάξει τρία αυτό το μέγεθος. Εντάξει, είναι στο καμίνι, γιατί αυτό για να έχει πει στο καμίνι 8 φορές αναλόγως στο μέγεθος και το σχέδιο, αλλά μπαίνουν περισσότερο. Και είναι χρονοβόρο. Δεν είναι πάντα με το κουμπί και έγινε. Και βέβαια, στηρίζεται έναν κλάδο, κακά τα ψέματα, στηρίζεται τον κλάδο
σε μια δύσκολη περίοδο. Ξέρετε, εδώ στην Κρήτη λέμε ότι υπάρχουν νέοι οι οποίοι εγκαταλείπουν τον κλάδο το επάγγελμα, καθώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα τελευταία, με την αύξηση των ζωοτροφών, με τις επιδοτήσεις που δεν έρχονται. Εκεί στις περιοχές σας πάνω, τι επικράτει? Παντού όλη η Ελλάδα έτσι είναι. Και εγώ δουλεύω πολύ με την Κρήτη. Δουλεύω και με την Κρήτη. Όμως όλη η Ελλάδα δουλεύω. Εντάξει, δεν είναι όπως ήταν τα πρώτα χρόνια πάνω στο μαγαζί, είναι πεσμένα. Αλλά το παλεύουμε. Πώς να σας πω, όπως είναι όλες οι δουλειές. Αγωγή, αγωγιστήρες, πώς να σας πω. Μάλιστα. Εντάξει. Είμαι δοκάματο. Αυτά. Το μήνυμα που στέλνετε στα νέα παιδιά, ξέρετε, η νέα γενιά εγκαταλείπει κάπως εύκολα. Παρά το γεγονός ότι έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια, έχει μεγαλώσει μια γενιά μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, πανδημίας τώρα τελευταία, ακολουθούν τον εύκολο δρόμο. Τι έχετε να τους πείτε, κάνοντας ένα επάγγελμα δύσκολο? Πολλές φορές ο εύκολος δρόμος δεν είναι ο καλύτερος. Πρέπει να αγωνιστείς, δεν είναι υπομονή και υπομονή. Μάλιστα. Για να βρει κάποιο αποτέλεσμα. Δεν θα κλείσει ούτε πλούσιο ούτε τίποτα. Μόλι το δουλειά. Έτσι είναι και αυτή. Τα παλιά τα χρόνια ήταν καλύτερα. Και εγώ ήταν καλύτερα. Τώρα εντάξει, πιο περιορισμένα. Αλλά παλεύεται. Και άμα έρθει ένα παιδί, νέο παιδί και μάθει δουλειά, α πούμε, θα αγωνιστεί και αυτό, θα βγάλει το μεροκάματό του. Και εγώ νέο είμαι ακόμα. Εντάξει. Τι ώρα ξεκινάει το πρωί η δουλειά? Είμαι πολύ πρωινό τύπο. Είμαι πολύ πρωινό τύπο. Πηγαίνουμε κάτι στι 5.30, 2.30 μεσημέρι μαζεύουμε. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν. Καμιά σιγουριά. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας. Να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που αγαπάτε. Πραγματικά κρατάτε αυτή τη φλόγα της παράδοσης άσβεστη ψηλά και ευχόμαστε να έχετε την υγεία σας να συνεχίσετε. Όσο κόσμος να είναι καλά και εσείς, καλές επιτυχίες, καλή χρονιά και χρόνια πολλά και πάλι. Ευχαριστούμε, να είστε καλά κύριε Παπαδήμα.